Έχουμε στο στούντιο και καλωσορίζουμε τον επόμενο προσκεκλημένο μας Είναι από το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Κασαπίδη Είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αλλά είναι υποψήφιος, περιφερειακός σύμβουλος Ο Χαράλαμπος Καραταγλίδη που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο Καλή σας μέρα Καλημέρα κύριε Παραδά, καλημέρα και στους ακροατές σας. σας να ευχαριστώ. σας ευχαριστήσω εγώ καταρχήν για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας στην αρχή αυτής της προεκλογική περίοδου. Να είσαστε καλά, εγώ χαίρομαι που τα λέμε. Τα λέω με πάρα πολλούς αυτό το διάστημα. Ο κόσμος θα ξεχωρίσει απόψει, πρόσωπα, τους υποψήφιους, τις παρατάξεις. Χαίρομαι όμως που τα λέμε γιατί νομίζω ότι θα πρέπει κύριε υποψήφιε, να σας πω έτσι, γιατί υποψήφιος είστε, θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να σας ακούσει και να κρίνει μετά τι λέει ο καθένας, πώς το λέει, γιατί το λέει, αλλά και γιατί είναι υποψήφιος. Άρα το πρώτο ερώτημα, γιατί υποψήφιος, μάλιστα με Γιώργο Κασαπίδη. Γιατί υποψήφιο, όσον αφορά τον, τον προσωπικό μου λόγο. Ο λόγο για τον οποίο συμμετέχω στον συνδυασμό Αλλάζουμε Πορεία, με επικεφαλή, κατά τη δική μου γνώμη, τον επόμενο Περιφερειαρχή Δυτική Μακεδονία Γιώργο Κασαπίδη, είναι γιατί και εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τι δυνάμει στην επανεκκίνηση τη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά. Στην επιστροφή τη προόδου και τη ανάπτυξη και στο σταμάτημα επιτέλου τη υποβάθμιση του τόπου μα, του τόπου που ζούμε και που θέλουμε όλοι να ζήσουν και τα παιδιά μα. Σε αυτή την κατεύθυνση, και εφόσον φυσικά με επιλέξει ο λαό τη Καστοριά, με τη γνώση που έχω, την εμπειρία, τη διάθεση για προσφορά, την όρεξη για δουλειά, θα δώσω όλε μου τι δυνάμει. Για να επιτύχουμε το στόχο μα. Mm -hmm, ναι. Από εκεί και πέρα, η υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Κασαπίδη ήταν, θα έλεγα, αφοπλιστική. Από την ώρα που με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο, δεν υπήρχε για μένα δεύτερη σκέψη. Ε, για μένα ήταν πάρα πολύ τιμητικό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κασαπίδης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια στενά. Ε, έχουμε γνωριστεί από πάρα πολύ παλιά και πιστεύω ότι με τα προσόντα τα οποία διαθέτει. Τα οποία φυσικά έχουν να κάνουν και με την εμπειρία του στο Κοινοβούλιο, αλλά και με τη γνώση τη Δυτική Μακεδονία, την αποτελεσματικότητα που έχει και πολλά στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα μπορέσει να οδηγήσει τη Δυτική Μακεδονία σε ένα διαφορετικό μέλλον από αυτό που ζούμε σήμερα. Επειδή εντοπίζετε και εντοπίζουμε, είστε ένα άνθρωπο, να το πω έτσι απλά τη αγορά, μέσα και από το επιμελητήριο, κύριε υποψήφιε, μπορείτε να δείτε και να ακούσετε πάρα πολλού και πολλέ και με προβλήματα και με αιτήματα. Τώρα ρωτώ κάτι το οποίο θα το δούμε στην καινούρια τετραετία που θα έρθει από τον Σεπτέμβριο όταν θα αναλάβουν οι καινούριε διοικήσεις σε όλη την χώρα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ελπίδα, αν υπάρχει προγραμματισμός και μετά να μου πείτε από πού ξεκινάτε. Αν είστε εσείς διοίκηση, αν σας επιλέξει ο κόσμος, ε, από πού ξεκινάμε. Γιατί ωραία τα λόγια προεκλογικά ότι μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε, εμεί εμπιστευτείτε εμά και όχι τους άλλους, αλλά θα μου πείτε από πού ξεκινάτε. Κύριε Παραράη, αν δεν είχα την πίστη και την βαθιά πεποίθηση ότι υπάρχει ελπίδα και ότι υπάρχουν οι δυνατότητε να αλλάξουμε, εννοείται πω δεν θα συμμετείχα. Mm -hmm. ε, η πίστη προέρχεται από την, από την συγκριτική διαδικασία που βλέπουμε και με τι άλλε πόλει τη Ελλάδο, οι οποίοι όλοι μαζί βρισκόμαστε σε μία ίδια κρίση, αλλά έχουμε παραδείγματα πάρα πολύ εύστοχα, τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή, σε περιοχέ οι οποίε πραγματικά δεν βιώνουν αυτό που βιώνει η δική μα περιοχή. Έχουν δουλέψει και έχουν αποτέλεσμα, λέτε, σε μερικέ περιφέρειε έχουν δώσει αποτελέσματα. Ναι. Λέως. Αυτό όσον αφορά uh, το θέμα, το αν έχω πίστη και ελπίδα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πάντοτε, πάντοτε υπάρχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου και νομίζω ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα τη Καστοριά είναι πάρα πολλά. Απλά δεν τα έχουμε δει να αξιοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με έναν καινούριο προγραμματισμό, με μια καινούρια διάθεση και θα έλεγα και με μια καινούρια συνεργασία. Ξέρετε, για μένα η, η συνεργασία είναι το βασικότερο. Εάν έχουμε ικανού ανθρώπου οι οποίοι δεν συνεργάζονται. Η είναι αποκλεισμένοι και μεμονωμένοι, ίσω να πετύχουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όχι αυτό το επιθυμητό. Νομίζω ότι πλέον στην Καστοριά χρειάζεται μια πανστρατιά Α, όσον ναι. αφορά του Δήμου, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, την κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε γροθιά. Και μια κοινή γραμμή ενδεχομένω μετά, Βεβαίως γιατί ξέρετε, γραμμή. αυτό είναι ένα ζήτημα και με βουλευτέ και με δημάρχου και με όλε τι ομάδε που διοικούν. Να υπάρχει τουλάχιστον να υπάρχουν προτεραιότητε. Θυμάμαι κουβέντε με τον Θωμάνα Στασίου που έχουμε κάνει από το Κινάλ ο οποίο έλεγε πριν από 6-7 χρόνια, θα έλεγα, ίσω το 12 το έλεγε, ότι εάν δεν αποφασίσουμε ότι θα πρέπει για 5-6 ζητήματα, αυτοί οι 10 που διοικούν την περιοχή μα, ότι έχουμε μία γραμμή, δεν την αλλάζουμε αν είναι Νέα Δημοκρατία, Πασό, ή κάτι άλλο, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Αυτό που λέτε το έχουμε δει. Δηλαδή, σε άλλε περιφερειακέ ενότητε και τη περιφέρειά μα και άλλε περιοχέ, όντω υπάρχει κοινή γραμμή. Υπάρχει κόκκινη γραμμή, μάλλον. Είναι τέσσερα ζητήματα για τα οποία κύριε Καραταγλίδη, κανεί δεν διαφοροποιείται. Εδώ εμεί δεν το έχουμε δει. Τώρα, πώ θα το πετύχουμε είναι κάτι άλλο. Να σα ρωτήσω. Είναι μια κλασική ερώτηση, αλλά για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι προεκλογικά, άσχετα αν μετεκλογικά φαίνονται πολλά ψέματα και δεν υλοποιούνται πολλά πράγματα, όλοι όμω έχετε καλή διάθεση και θέλετε να λέτε αλήθειε. Μπορώ να ακούσω ποιο είναι το ζήτημα που σα απασχολεί ω ψηφοδέλτιο σήμερα για την περιφέρεια, αλλά ειδικά για την περιοχή μας. Τι σκέπτεστε, τι λέτε, γιατί λέτε ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να βοηθήσουμε, ψηφίστε μας. Καταρχήν, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και μεθοδολογία όσον αφορά αυτή τη στιγμή την παρουσίαση του ψηφοδελτίου και του προγράμματος. Μέσα σε πάρα πολύ λίγε μέρε ε, ολοκληρώνεται όλη αυτή η διαδικασία, καταρχήν του κλεισίματο των, των ψηφοδελτίων. Γνωρίζετε ότι στην Καστοριά έχουμε ένα, ε, ε, ακόμα ένα άτομο το οποίο πρέπει να μπει. Και από την επόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει καταρτιστεί ξεκινάει σιγά σιγά να βγαίνει στον αέρα. Ναι. Που σημαίνει Α, ότι αυτή το αυτή πρόγραμμα τη στιγμή, βγαίνει από την άλλη εβδομάδα. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Σα ναι. ενημερώνω ναι. κιόλα και σα το δίνω σαν είδηση. Το Ωραία. πρόγραμμα είναι έτοιμο, έχει συνδιαμορφωθεί και για την Καστοριά και για όλε τι περιφερειακέ ενότητε και τομεακά αλλά και γενικά. Αλλά θα επιτρέψετε τον αρχηγό του ψηφοδελτίου μα, τον, τον Γιώργο του Κασαπίδη, σιγά σιγά να κάνει το πρόγραμμά του με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ορίσει αυτό. Όχι, εγώ νομίζω ότι πρέπει γρήγορα γρήγορα να το κάνει. Το σιγά σιγά είναι μια ιστορία που βολεύει ίσω τα ψηφοδέλτια. Σα το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί τρώμε πάρα πολύ χρόνο, δεν έχετε ορίσει ακόμα τον ενδέκατο εσεί ω ψηφοδέλτιο, αλλά με. αυτό είναι θέμα του αρχηγού σα. Δεν έχει ολοκληρωθεί σχεδόν κανένα ψηφοδέλτιο περιφερειακό. Να τελειώνουμε με αυτά, για να μπούμε, εγώ θα έλεγα, γρήγορα-γρήγορα. Ξέρετε, γιατί δεν θέλω να αφήσουμε πολύ λίγο χρόνο για τα ουσιαστικά θέματα, γιατί πολλέ φορέ μπορεί να σα συμφέρει τα ψηφοδέλτια να μιλάμε λίγο γι' αυτό, αλλά. Θέλουμε να δούμε τι θέλετε να κάνετε στην περιφέρεια και δεν θέλω να κρυφτεί κανένα. Ε, πιστέψτε με ότι δεν είναι θέμα συμφέροντο. Ε, σω κάποιοι να υποκρύπτουν ότι δεν έχουν ετοιμότητα κτλ. Εμεί είμαστε πανέτοιμοι. Απλά ο αρχηγό, όπω σα είπα, του ψηφοδελτίου μα, ο Γιώργο Κασαπίδη, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ναι. παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από εβδομάδα θα είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Γνωρίζω το πρόγραμμα. Δεν θα ήθελα αυτή τη θα στιγμή ψάξω, να μην μην πω σε λεπτομέρειε. Εδώ ψάξω. θα είμαστε. <laughs> θα είμαστε πάντοτε παρόν. Θα σα ψάξω. Και έχω πει πάρα πολλέ φορέ, διαβάστε ενημερωθεί όλοι, δείτε και τα πρέπει. προγράμματά σα, να τα μάθετε απ' έξω. Ό,τι πούν οι επικοινωνιολόγοι στου επικεφαλεί. ελάτε έτοιμοι όμω για να κουβεντιάσουμε, γιατί εγώ δημοσιογραφικά θα σα αλλάξω τα φώτα. Επειδή Ενώ θα μπορώ... σα ρωτάω πολλά, έτσι, με την καλή έννοια. Κύριε Παραρά, επειδή δεν μπορώ να αποτάξω την ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου και ναι. του ενεργού μέλου τη της κοινότητα τη Καστοριά, τη κοινωνική Τη πολιτιστική και τη επιχειρηματική κοινότητα, ε, πρέπει να επαναλάβουμε ότι αυτέ οι εκλογέ είναι πάρα πολύ κρίσιμε. Mm -hmm. θα, πρέπει, θα πρέπει η ψήφο μα να μην είναι πλέον ούτε τιμωρητική, ούτε μία ψήφο όπω έχουμε δει άλλε φορέ για να αλλάξουμε πράγματα, να φέρουμε πρόσωπα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι για την, για την ικανότητά του. Πρέπει να είναι πολύ στοχευμένε οι επιλογέ μα. Πρέπει οι πολίτε πλέον, αυτοί που θα καλετούν να ψηφίσουν, αυτοί που τελικά θα πάνε στην κάλπη, να δουν τα πράγματα με το όνομά του. Να κρίνουν ανθρώπου, να κρίνουν προγράμματα. Και βάσει αυτών και όχι άλλων κριτηρίων να επιλέξουν του ανθρώπου που θέλουν να διοικήσουν τον τόπο μα. Να σα πω, επειδή αναφέρθηκα στο πρόγραμμα, μου είπατε όμω ότι όμως από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να το συζητήσουμε έτσι πολύ πιο ανοιχτά. Γιατί θα το επικοινωνήσει θα και ο ίδιο ο, ναι, ναι. ο Γιώργο Κασαπίδη. Εσεί τοπικά έχετε κάνει την ιεράρχησή σα τώρα αναγκαστικά, μπορεί κάποιοι να λένε ιδιότητε. Εντάξει, δεν τα μπλέκω, είστε πρόεδρο του επιμελητηρίου. Γνωρίζετε ίσω καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει στην επιχειρηματικότητα σήμερα Εντάξει. στην Καστοριά. Εντάξει. Και τα πράγματα είναι μαύρα, κύριε Καραταγλίδη. Τα ξέρετε. Αυτό δεν θέλω να το διαπιστώσουμε σήμερα στην κουβέντα μα. Το έχουμε κάνει πολλέ φορέ οι δυο μα. Ε, και το επικοινωνείτε, φαντάζομαι, και με άλλου. Το ζήτημα είναι από πού ξεκινάμε για να το αλλάξουμε λίγο, σιγά-σιγά. Τα έχετε βρει τα εργαλεία αυτά. Επανέρχεστε ξανά στην προηγούμενη ναι. ερώτηση με διαφορετικό τρόπο. Οπότε με αναγκάζεται είναι να πάω. Είναι πιο προσωπικό αυτό που, που ρωτάω τώρα, ναι. ε, Οπότε εκείνο που θα σα πω, επειδή είναι πολύ πιο προσωπικό, θα σα πω το εξή. Ε, με τη νέα διοίκηση και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι πάντοτε εκφράζομαι εμείς όσο αναφορά την, την, διοίκηση του επιμελητηρίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες για την δουλειά που προσφέρουν στο επιμελητήριο. Εμείς λοιπόν ω ως νέα διοίκηση στα τέλη του 2017 και όλο το 2018 είχαμε κάνει μια τεράστια συλλογή στοιχείων έτσι ώστε να έχουμε μια με επιστημονική προσέγγιση μελέτη για να καταλήξουμε σε ένα υπόμνημα προτάσεων για την ανάπτυξη τη επιχειρηματικότητα. Ναι. Είναι ένα 18-σέλιδο, το οποίο έχει δημοσιευτεί, αν θυμάστε, το προηγούμενο εξάμεινο. Το οποίο εκτό από την πλήρη καταγραφή, με στοιχεία επίσημα του ελληνικού κράτου, έχουμε. Κάνει και μια δέσμη προτάσεων. Mm -hmm. Προτάσεων mm -hmm. για όλα. Προτάσει για τον τουρισμό, προτάσει για την καταπολέμηση τη ανεργία, προτάσει για την ανάπτυξη του εμπορίου, προτάσει για την ανάπτυξη τη βιοτεχνία και φυσικά προτάσει για την επιτέλου σταθεροποίηση τη κατηφόρα που έχει πάρει ο κλάδο τη Γούνα. Ε, Όλε αυτέ οι προτάσει βρίσκονται στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζική ενημέρωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα μου επιτρέψετε όμω ότι αυτέ οι προτάσει είναι ένα έργο του Επιμελητηρίου Καστοριά και θα περιμένουμε λίγε μέρε έτσι ώστε να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει που όλοι σημαίνει μαζί. ότι. Ναι, άρα ναι. λέτε ότι με βάση αυτό που ρώτησα. Δεν και θα αυτό ήθελα, που. Δεν ναι, θα ήθελα, δεν ήθελα να Δεν είναι τεχνικέ λεπτομέρειε τώρα. Δεν είναι ναι, προσωπικέ απόψει. Ναι, ναι, προσωπικέ απόψει να μην ακουστούν. Λέτε όμω ότι εδώ υπάρχει μία ετοιμότητα Λεβαίως. να Λεβαίως. τα δούμε, να τα ακούσουμε και να τα κρίνουμε μετά. Λεβαίως. Να σα πάω σε κάτι άλλο που πάλι έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Είναι πολύ πιο γενικό το ερώτημα όμω αυτό. Μία από τι ειδικότητε που φαίνεται να έχει η κυρία Γεωργία Ζημιλιάδου. Είναι όλη αυτή η αναφορά που κάνει, είναι αντίπαλο ψηφοδέλτιό σα, γι' αυτό σας το ρωτάω, είναι όλη αυτή η αναφορά που κάνει η ίδια στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Λέβαια. Σε αυτά που έχει μείνει πίσω η περιφέρεια, θέλω καταρχήν να μου πείτε αν γνωρίζετε ότι έχει μείνει πίσω ο Καρυπίδη ή όχι. Αν δηλαδή αυτή η διοίκηση η απερχόμενη έχει μείνει πίσω. Ε, οφείλουμε να ενημερώσουμε, να ενημερώσουμε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν απομείνει όσον αναφορά την ανάπτυξη και τις χρηματοδοτήσεις είναι πάρα πολύ λίγα. Mm -hmm. Παλαιότερα οι δημόσιες δαπάνες ήταν πάρα πολύ αυξημένες. Τώρα αυτή τη στιγμή με την οικονομική κρίση η οποία υπάρχει και το σφιχτό πρόγραμμα το κυβερνητικό το οποίο υπάρχει ξέρετε ότι αυτά είναι, ε, έχουν εξανεμιστεί σχεδόν όλα αυτά τα κεφάλαια. Οπότε και εμείς ως επιμελητήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε στραφεί για τις χρηματοδοτήσεις μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα κάθε είδους. Έχουμε το ΕΣΠΑ, έχουμε τα τοπικά προγράμματα, έχουμε τον αναπτυξιακό νόμο, υπάρχουν είναι τα διασυνοριακά προγράμματα, τα Ιντερεκ, τα γνωστά, τα οποία και από αυτά υπάρχουν χρηματοδοτήσει και τα οποία είναι ο βασικό πυλώνα αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση και των δημοσίων φορέων, δήμων, περιφερειών, επιμελητηρίων κτλ., αλλά και τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σα αναφέρω μόνο δύο επίσημα στοιχεία, τα οποία δεν αμφισβητούνται, έχουν δημοσιευτεί και στο έγκυρο site του αυτοδίκηση.gr. Να σα πω για τα τελευταία τα οποία εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2019, τα οποία το Άρθρο έχει τίτλο «Απορροφητικότητα στις Περιφέρειες», τα άριστα και τα κάτω από τη βάση. Mm -hmm. σε όλες τις περιφέρειες λοιπόν της χώρας, η τελευταία περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που βέβαια η μεριά καρυπίδη δηλαδή λέει ότι τα πράγματα ναι, δεν θα είναι δώσω, έτσι. Θα δώσω, όμως... μόνο, θα δώσω μόνο έναν αριθμό: ναι, ναι. Ότι η πρώτη περιφέρεια ε, σταθερά πάντοτε είναι η κεντρική Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει σε απορροφητικότητα το 36% και τη Δυτική Μακεδονία, η οποία δυστυχώ, θα το έλεγα και πάλι, ε, είναι τελευταία, μόλις με απορροφητικότητα 16%. Και μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο χρόνια ΕΣΠΑ. Σα βάλω ένα ερώτημα τώρα λίγο περίεργο και σας προετοιμάζω όχι για να πει κάποιος αμάν τι θα ρωτήσει τώρα. <coughs> Ξέρετε ότι μαζί μου δεν υπάρχει ατζέντα. <laughs> το γνωρίζω Ρωτάω το διάφορα πάνω. πράγματα και το ξέρουν όλοι το αυτό δώσεις. προσκεκλημένοι. Είχα χθε εδώ τον προηγούμενο πρόεδρο από εσά, τον Όμητο Μαρκόπουλο, ο οποίο, από το επιμελητήριο ενώ, ο οποίο κατεβαίνει με τον κύριο Καρυπίδη. Έχει κάνει μια επιστολή στη Νέα Δημοκρατία και εξηγεί του λόγου που είναι με Καρυπίδη. Δεν θα πω, είναι πάρα πολλά αυτά που είπε για το τι είναι ο Καρυπίδη σε σχέση με Κασαπίδη. Εγώ θα σας ρωτήσω, κόσμος άκουσε τι είπε ο Μαρκόπουλος χθες, εγώ θα σας ρωτήσω ε, γιατί το δικό σας ψηφοδέλτιο και όχι Καρυπίδη, Ζεμπιλιάδου ή κάτι άλλο. Και θέλω να μου δώσετε έναν ή δύο λόγους. Δηλαδή υπάρχει διαφορά γιατί το, βάζω τον Μαρκόπουλο στην κουβέντα γιατί ανέφερε πάνω από 15 λόγου ικανότητα, ευστροφία, εξυπνάδα, ε, δουλειά, δημιουργικότητα για τον Καρυπίδη σε σχέση με Κασαπίδη. Αυτά είπε χθε ο κ. Μαρκόπουλο. Μπορώ να ακούσω έναν ή δύο λόγου γιατί το δικό σα ψηφοδέλτιο και όχι τα άλλα. Καταρχήν, όσον αφορά τον. Και μετά πάμε και στα κόμματα λίγο. Τον πρώην πρόεδρο του Επιμελητηρίου, να του ευχηθώ καλή επιτυχία στι εκλογέ. Ε, τι καλή επιτυχία τώρα, εσεί δεν θέλετε να έχει επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχει, θα το ευχηθώ εγώ από τη δική μου τι την εμπειρία. Τι να πάει καλά και να εκλεγεί και να πάρει και ψήφου πολλού. Να έχει καλή επιτυχία. Ο καθένα μα θα πάρει Βάζη. αυτό που του αρμόζει και αυτό που θα του δώσει ο κόσμο. αυτό που του αξίζει. Αυτό που του αξίζει, βέβαια. Σωστά. Αρμόζει, αξίζει είναι Το αξίζει είναι πιο δυνατό. Οπότε βεβαίω, ολόψυχα να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω στου λόγου του οποίου προανέφερα, οι οποίοι είναι ίδιοι για του λόγου που θέτω τον εαυτό μου ναι. σε υποψηφιότητα. Ναι. Θα σα το πω με λίγε κουβέντε. Πιστεύω ότι ο Γιώργο Κασαπίδη και αυτοί που θα επιλέξει ο κόσμο να είναι οι συνεργάτε του, είναι ο άνθρωπο ο οποίο μπορεί να οδηγήσει την περιφέρεια Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα. Σιγά-σιγά ε, θα μπούμε και στον επίλογο. Τα κόμματα παίζουν ρόλο. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα κόμματα εννοώ. Ε, η επιλογή η Κασαπίδη είναι επιλογή Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία. Το ψηφοδέλτιο κινείται κομματικά, είστε δηλαδή ένα όργανο του κόμματο, κινείστε λίγο πιο αυτόνομα. Μετά τι εκλογές αν κερδίσετε εσεί, θα ακούμε γεσμέν yes, σε ό,τι λέει ο Μητσοτάκη, α πούμε, ή πάμε κάτι άλλο να κάνουμε. Κοιτάξτε, ε, αν πολύ απλά αν το ο καθένα και ναι. εγώ έχουμε μια Ανήκετε κομματική κάπου. προέλευση. Εντάξει. Αυτό είναι σίγουρο. Το ζητούμενο όμω. Για τι το... εθνικέ εκλογές όμως πιστεύω ακριβώς, επιλέγουμε ακριβώς. κόμματα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, προσωπικά θα σας πω πρώτα, ε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επιμελητήριο από το 2011 ω και σήμερα εάν είχε κομματικές εκφράσεις, ή κομματικού αναγκαλισμού. Mm -hmm. Πάρα πολύ καλά mm -hmm. μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό. Δεν θα δείτε ποτέ καμία δήλωση. Το ξέρω, δείτε... το έχω παρατηρήσει Έτσι. και θα σα είχα κάνει πιο εχμηρό το ερώτημα το είχατε αλλάξει όλο αυτό. Βέβαια. Γιατί ξέρω το στυλ σα ότι δεν βάλατε κόμματα. Ναι. Στο όσον ΕΒΕ. Αφορά, όσον ναι. αφορά τουλάχιστον τη δική μου υποψηφιότητα, ανεξάρτητα σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκω, που είναι γνωστό, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύω ότι είναι καλό για τον τόπο. Mm -hmm. Αυτό σα το διαβεβαιώνω. Όσον αφορά τώρα τον Γιώργο του Κασαπίδη, επειδή όπω είπατε ήταν και επιλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη, εγώ θα σα πω μόνο ένα το οποίο βλέπω μέχρι σήμερα. Από την επιλογή του μέχρι σήμερα. Μπορείτε να δείτε με τον τρόπο έκανε την επιλογή των υποψηφίων του. Εγώ σα διαβεβαιώνω, γιατί το γνωρίζω, ότι δεν έγινε απολύτω καμία κομματική παρέμβαση από κανένα κόμμα. Το λειτουργήσε μόνο του. Το λειτουργήσε μόνο του. Οι επιλογέ ήταν καθαρά προσωπικέ, χωρί να υπάρχουν επηρεασμοί. Και να σα πω και κάτι. Ακούμε πολλά πράγματα για τα κόμματα. Έτσι. Τα κόμματα είναι ένα ζωντανό και υγιή οργανισμό που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιο ανήκει σε ένα κόμμα, ποιο είναι το όριο τη παρέμβαση, ποιο είναι το όριο που πρέπει να καθορίσουμε τελικά για το αν ένα ψηφοδέλτιο ακολουθεί κομματική γραμμή ή είναι κομματικό. Εάν δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, θέλετε να πιάσουμε άλλα ψηφοδέλτια για να δούμε Ποιοι είναι μέσα σε αυτά τα ψηφοδέλτια τελικά και πώ χαρακτηρίζονται. Δεν ξέρω αν σα συμφέρει, γιατί βλέπω έτσι. στη Ζεμπιλιάδου πολλού Νοδημοκράτε. Βεβαίω. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι συμφέρει στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώ έχει πολύ κανένα <laughs> στελέχη. Είμαστε σε ένα έτσι, γαλάζιο νομό που τα, ναι. που τα διαλέγουν Απλά, όλοι. Συγγνώμη, προσέξτε, προσέξτε να προσέξτε, όμως, μπορεί να είναι πολλά γαλάζια στελέχη, αλλά φαίνεται ότι και ο Κασαπίδη δεν το έκανε τυχαία. Δεν έχει βάλει κανέναν από την Νόδε. Έχει αγνοήσει πολλού, λέει η Νόδε. Ενώ σε αντίστοιχε περιπτώσει βλέπω η κόρη Προέδρου να είναι, ο πρόεδρο Νόδε Γρεβενών να είναι, αλλά Καστοριά μηδέν. Άρα συμπεραίνουμε το εξή, ότι αν υπήρχε, κομματικός, μόνο την αν υπήρχε λοιπόν, κομματικό ψηφοδέλτιο, αυτό που λέτε θα ίσχυε, δεν θα ίσχυε. Mm -hmm. Άρα οι, οι επιλογέ mm -hmm. ήταν προσωπικέ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για να ναι. το κλείσουμε. Προσωπικέ του κ. Κασαπίδη, λέτε δηλαδή, έτσι. έτσι ναι. Μακάρι να έχει Κασαπίδη. επιλέξει με βάση την ικανότητα των προσώπων που ο ίδιο βλέπει. Που ο ίδιος πιστεύει, είναι πολύ, πολύ σημαντικό σωστό, αν το έχει κάνει αυτό. Πολύ σωστό, γιατί οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο, οποιοδήποτε μπορεί να το κρίνει. Να το αναγνωρίσουμε αυτό ότι ενδεχομένω φαίνεται ότι ο Κασαπίδη. Ε, γι' αυτό εκνεύρισε και μερικού. Έκανε επιλογέ προσωπικέ. Και επαναλαμβάνω, είναι καλύτερα Βεβαίως. να τα χρεωθεί και ο ίδιο. Βεβαίω, γιατί παίρνει την ευθύνη των επιλογών ναι, του. Σωστό. Ε, και να κλείσουμε αυτή τη ναι. συζήτηση, λέγοντα ότι από όσο γνωρίζω τον Γιώργο τον Κασαπίδη, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει οτιδήποτε διαφορετικό, ναι. ε, το οποίο θα έχει να κάνει με κομματικέ γραμμέ, το οποίο δεν θα. Έχει να κάνει με το καλό του τόπου. Mm -hmm. Και mm -hmm. αυτό νομίζω ότι στην βουλευτική του πορεία το έχει αποδείξει. Μάλιστα. Έχει διαφωνήσει πάρα πολλέ φορέ. Ε, με τη Μακεδονία, τι θα κάνετε, σαν σχεδιασμό. σκέφτεστε περιφερειακά να φέρετε κάτι άλλο, ή λέτε: OK, η Βόρεια Μακεδονία είναι. Ε, μιλάτε για τα Σκόπια, προφανώ. Για τα Σκόπια ναι. μιλάμε. Έχει αντιδράσει ο Κασαπίδη πολύ σε αυτό. Αλλά είμαστε προεκλογικά και υπάρχει αντίδραση με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Με Μετεκλογικά, αφού αντιδράμε και δεν μας αρέσει, ως δυτική Μακεδονία κάνουμε κάτι ή το αφήνουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν αυτοί που διοικούν. Αυτοί που διοικούν, βλέπουμε τι κάνουν. Μιλάω για το Σεπτέμβριο και μετά, εγώ. Αν και μετά. Εάν είμαι εγώ και αν με επιλέξει ο κόσμο να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο νίκη, όπω ξανά υποστηρίζω και όπω πιστεύω του Γιώργου του Κασαπίδη, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κακή συμφωνία. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μα. Δεν θα είναι η, προ... η τελευταία μας συνάντηση. Θα σας καλέσω τηλεοπτικά, θα σας καλέσω ραδιοφωνικά. Ελπίζω να αποδέχεστε προσκλήσεις εσείς, ο αρχηγός σας και όλοι οι υπόλοιποι. Με μεγάλη μου χαρά. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ να πάρα πολύ που ήρθατε. Αποχαιρετάμε τον Χάραλα Καραταγλίδη.